Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει συναντήσεις αυτή την εβδομάδα, προσπαθώντας να δει ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η ατζέντα της Ευρώπης στο μέλλον. Η συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρώπη, καθώς και η προσφυγική κρίση. Έχω πάει στο Παρίσι, στο Βουκουρέστι, σε πολλές πρωτεύουσες οι οποίες με δέχονται για να συζητήσω για αυτά τα θέματα, με έμφαση στο ζήτημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Πολλά έχουν μπει στο τραπέζι και προσπαθούμε να βρούμε ποια είναι η πιο ισορροπημένη λύση. Προσπαθούμε να δούμε μια λύση ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να δώσει τις απαντήσεις που θέλει στους ψηφοφόρους του, χωρίς ωστόσο να πάμε πίσω στις ευρωπαϊκές αξίες. Ακόμα έχουμε πολλά δύσκολα μπροστά μας να τα λύσουμε. Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και εγώ μοιραστήκαμε τις ιδέες μας πάνω σε αυτά τα ζητήματα και θεωρώ ότι έχουμε συγκλίνει, δείξαμε ότι συγκλίνουμε σε πολλές από τις απόψεις μας. Σας ευχαριστώ για αυτό και δηλώνω ότι ζητώ τη βοήθειά σας, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα το μεταναστευτικό και την προσφυγική κρίση, η κρίση του μεταναστευτικού ζητήματος που αντιμετωπίζουμε σήμερα τεστάρει τα όρια της αντοχής της Ευρώπης. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα, μια που η Ελλάδα πλήττεται περισσότερο από αυτό το θέμα. Οι Έλληνες στα νησιά βλέπουμε ότι έχουν λάβει υποψηφιότητα για το βραβείο Νόμπελ, ακριβώς για τη βοήθεια που προσφέρουν στους ανθρώπους που είναι σε ανάγκη. Η Ελλάδα δεν προκάλεσε η ίδια την κρίση αυτή, ούτε η Ευρώπη την προκάλεσε. Ο υποτιθέμενος αποκλεισμός της Ελλάδας από τη Σέγγεν, από αυτούς που πιστεύουν ότι αυτό θα είναι μία λύση, δεν είναι λύση. Και αυτή είναι η δική μου άποψη, την οποία εκφράζω δημοσίως. Το να εξαιρεθεί η Ελλάδα από την Σέγγεν δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν τερματίζει τον πόλεμο στη Συρία. Δεν τερματίζει το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι ελκυστική για τους πρόσφυγες. Δεν δίνει μία λύση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορά μας, αλλά με έναν τρόπο που θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια και θα χρειαστεί και περισσότερη στήριξη από τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις για να δούμε πού βρισκόμαστε και να δούμε ποιες είναι όλες οι διαστάσεις της κρίσης αυτής. Αυτό που θα κάνουμε είναι όχι μόνο να ψάξουμε ίσως τις αιτίες που δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτή τη στιγμή, αλλά πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε την κρίση και πώς θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε μαζί με την Τουρκία το πώς θα προχωρήσουμε. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, δεν μπορούμε να αποφύγουμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στη Συρία, διότι ολόκληρος ο κόσμος ελπίζει ότι θα υπάρξει ειρήνη εκεί. Όλοι είναι έτοιμοι να συζητήσουν. Μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, όμως οι ελπίδες μας μικραίνουν. Το καθεστώς εκεί ενισχύεται και η Ευρώπη κατακλείζεται με νέα κύματα μεταναστών και προσφύγων μάλλον. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει όλες τις προσπάθειες που έχει αναλάβει η Ελλάδα στην οικονομική διάσταση του ζητήματος. Μετά τη συζήτηση που είχαμε σήμερα με τον Πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα, είμαι πιο αισιόδοξος ακόμα και για την διαδικασία αξιολόγησης. Να ολοκληρώσω λέγοντας άλλη μια φορά σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ Αλέξη, για την επικοδομητική αυτή συνάντηση που είχαμε και τη συζήτηση που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε μαζί και αναλύσουμε όλες τις προκλήσεις που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Okay.